Το καμπανάκι για τις πυρκαγιές έχει χτυπήσει ήδη από νωρίς, με τους φορείς να κάνουν συστάσεις. Θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Οι συνθήκες είναι τέτοιες, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Είχαμε έναν άνυδρο χειμώνα, υπάρχει ξηρασία. Το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί και πέρσι αντιμετωπίσαμε μια πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο και προσπαθούμε να ετοιμαστούμε με το μέγιστο των δυνατοτήτων μας για να τα καταφέρουμε. Η πρόληψη είναι πολύ βασική για μας και όλες αυτές τις δημοσιοθετικές πρωτοβουλίες για να μπαίνουν μέσα στα δάση και η από κοινού προσπάθεια πιο γρήγορα στο πεδίο. Αυτό είναι αυτό το οποίο έχουμε να δώσουμε φέτος στη νέα προσπάθειά μας για την αντιπυρική περίοδο. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων των συντονιστικών οργάνων έχουν ήδη αναδειχθεί και καταγραφεί οι αδυναμίες, αλλά και οι ελλείψεις, με ισχυρές συστάσεις προς κάθε κατεύθυνση. Ήδη είχαμε από τις αρχές του μήνα 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τουλάχιστον αυτές που φτάσανε σε εμάς, στην περιφέρεια. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έγινε άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι φωτιές έζησαν και δεν έφτασαν σε εμάς. Σε τρεις περιπτώσεις εξ αυτών ζητήθηκε η συνδρομή της περιφέρειας και σε μία δε περίπτωση που είχαμε για τον νομό Μεσσηνίας έγινε και προληπτική εκένωση του οικισμού. Συνεπώς λοιπόν προβλέπεται μια δύσκολη περίοδος. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Να συμβουλεύονται τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες σχετικά με τις απαγορευτικές ή και τις επιτρεπόμενες υπό όρους και προϋποθέσεις ενέργειες και εργασίες στην ύπαιθρο. Να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας και να εξετάζουν το επίπεδο της κατηγορίας κινδύνου. Να μπορέσουν να καθαρίσουν τα χωράφια που έχουν αφήσει ακαθάριστα και εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο. Απαγόρευση των αερόστατων και των φαναρίων. Παιδιά, δεν προβλέπεται πλέον να μπολάμε αερόστατα και φαναράκια. Γιατί προβλέπονται στα έθιμα τώρα από τη Μεγάλη Πέμπτη και μετά να έχουμε αερόστατα και φαναράκια, όπως ξέρω και στην Κυπαρισία κάποια μέρα, πλέον απαγορεύεται. Υπάρχει πρόστιμο και όλες οι συνέπειες του νόμου. Απαγορεύεται είναι μόνο από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο.